Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το Ναυάγιο». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Ιπποκράτης πιάνει την Ειρήνη και τον Πέτρο μόνο στο σπίτι του Στελή και αρνείται να πιστέψει ότι βρέθηκαν τυχαία τις ίδιες ημέρες στην Κρήτη. Η σύγκρουση των δύο αντρών είναι αναπόφευκτη. Η Ειρήνη προσπαθεί να τους χωρίσει, αλλά μάταια. Πολύ γρήγορα η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης και οι πολυξένοι γνωρίζουν το Μάκη και μαθαίνουν ποιοι είναι οι γονείς του, αλλά και την περιπέτεια με την ασφάλεια. Παράλληλα, ο Παντελίδης αναθέτει μια καινούργια αποστολή στην Αλίκη, που όμως βάζει μπροστά το δικό της σχέδιο, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα θύματα. Μια νέα αποκάλυψη έρχεται να δοκιμάσει τον έρωτα του Άγγελου για τη Βάσο. Ο Πέτρος κατηγορεί ανοιχτά τον Ιπποκράτη ως κλέφτη. Και ενώ η Ειρήνη ζητάει εξηγήσεις από τον Ιπποκράτη για τις κλεμμένες φόρμουλες, εκείνος βγάζει έναν ακόμη άσωπο το μανίκι και αποκαλύπτει το παρελθόν του πραγματικού Αντώνη. Η Ειρήνη παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει ότι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται περισσότερο από όλους έχει εγκληματικό παρελθόν. Στο μεταξύ, η Ελένη αποφασίζει να βρεθεί με την Αλίκη και οι δυο τους έρχονται σε μια στιμιστική συμφωνία. Ο Γιώργης αναφέρει στον Ξενάτο το βιασμό της Αλίκης από τον Παντελίδη και εκείνος αποφασίζει να το ερευνήσει. Παράλληλα, ο Δημήτρης και οι πολυξένοι δεν δέχονται το Μάκη για σύντροφο της Λίνας, ενώ εκείνος αναγκάζεται να της πει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο οι γονείς του αντιδρούν τόσο πολύ στη σχέση τους. Ένα πρόβλημα υγείας του βρέφους δημιουργεί απορίες στη Στέλλα και ακόμη περισσότερες αμφιβολίες για τη μητρότητα του παιδιού στην Ελένη. Την ίδια στιγμή, η Ειρήνη, συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις του Ιπποκράτη, κανονίζει να βρεθεί με τον Αντώνη για να μάθει την αλήθεια. Ο Ορφέας ανακαλύπτει την ταυτότητα με τη φωτογραφία του πραγματικού Αντώνη και το μεγαλύτερο μυστικό του Πέτρου βρίσκεται πια στα χέρια του γιου του Ιπποκράτη.